Λοιπόν, ευχαριστούμε για την υπομονή της, τους κυρίους και την κυρία, έτσι. Βεβαίως, πάμε να τους δούμε. Ξεκινούμε από την κυρία, η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου είναι εδώ από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και μακριά, είναι και μέσω Skype, οι κυρίες προηγούνται, το ξέρετε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλή Κυριακή. Ο κύριος Κατσαφάδος από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Κλαβίνης από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κυρία Κυρά, ευχαριστούμε που είστε κοντά. Εγώ θέλω πριν ξεκινήσουμε να πω ένα δημόσιο μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Κατσαφάδο, γιατί υπηρετώντας το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, μάλλον προς τα αιστεία του πολίτη το ποσοστά, διευκόλυνε το δημοσιογραφικό έργο στην έρευνα που κάναμε πέρσι για να μπορέσουμε να δείξουμε την ανήλικη και νεανική παραβατικότητα και εγκληματικότητα. Μετά από έλεγχο που κάνανε οι άνθρωποι, οι συνεργάτες του κ. Κατσαφάδου, αξιοποίησαν τη δυναμική που έχει το μέσο και η δημοσιογραφική φωνή για να περάσουμε στην κοινωνία τις φωνές των παιδιών που κρατούνται ως εγκληματίες, αλλά και των παιδιών που δεν θέλουν να γίνουν εγκληματίες, πηγαίνοντας παντού. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ και στο κομμάτι του ΚΕΘΕΑ και οπουδήποτε. Οπότε ένα δημόσιο ευχαριστώ στον κόσμο που δεν είναι παντού. Νομίζω ότι κάναμε και χαριτάτο το αυτονόητο. Εμείς λειτουργούμε αχρωμάτιστα, να ξέρετε, και το τηρούμε αυτό και λέμε και το ευχαριστώ και το συγγνώμη. Χωρίς να κολλάμε πουθενά, να το ξέρετε. Έτσι, κύριε Κλαβίνη, αυτό. Γιατί η παιδική παραβατικότητα παραμένει ένα τεράστιο θέμα και είναι ένα άλυτο θέμα, κύριε Κατσαφάδο. Και εδώ ο Σπύρος το ξέρει καλύτερα από μένα, που πέρσι είχε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές και είχα δει όλα τα ρεπορτάζ εδώ των συναδέλφων μας. Είναι ένα θέμα που προς το παρόν δεν έχει λύσει. Γιατί και από την πλευρά των γονιών δεν ξέρουμε τι μπορεί να αλλάξει, και από την πλευρά των εκπαιδευτικών, αλλά και από την πλευρά της κυβέρνησης. Ξεκινάμε έτσι, αλλά είναι πολιτικό θέμα, έτσι, γιατί είναι η κοινωνία μας. Αν μου επιτρέπετε, επειδή η εφηβική παραβατικότητα την ιεραρχώ σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για το μέλλον. Είναι οι άνθρωποι που θα βγουν αύριο στην κοινωνία. Όχι μόνο για το σήμερα, όπως σας λέω, αλλά και το αύριο αυτής της κοινωνίας. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και ψυχροί. Πρώτον, ότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Αφορά όλους μας. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο με πολύ βαθιές ρίζες. Και δεύτερον, ότι ο στόχος δεν είναι να εξαλείψουμε την εφηβική παραβατικότητα, όσο δυσάρεστο και να ακούγεται αυτό, αλλά είναι ειλικρινές. Είναι να την περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν μπορεί να μην διεξαλείψει. Παραβατικότητα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντα. Στόχος μας όμως θα πρέπει να είναι οι δράσεις, οι πολιτικές μας, οι συνέργειές μας, ούτως ώστε να την περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί από τον κορονοϊό και μετά η εφηβική παραβατικότητα είναι εξέλιγκτη. Και σε αυτό έχουν ευθύνες βέβαια πρώτα οι οικογένειες, και δεν θέλω να χαϊδεύω αυτιά, πρώτα οι γονείς, που πρέπει να καταλάβουν ότι η ιερότερη υποχρέωση την οποία έχουν είναι να είναι γονείς και παιδαγωγοί στα παιδιά τους, και μετά βέβαια το κράτος, οι δάσκαλοι, πάρα πολλοί παράγοντες. Αλλά πρώτα θα πρέπει να αναλογιστούν τις ευθύνες τις οποίες έχουν απέναντι στο παιδί τους και στην κοινωνία οι γονείς για το παιδί τους. Έτσι. Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο και από την κυρία Τελιγιορίδου και μετά από τον κύριο Κλαβίνα για να ολοκληρώσουμε αυτόν τον κύκλο. Προφανώς η νεανική και η παιδική εγκληματικότητα είναι ένα πολύ δυσάρεστο φαινόμενο στην κοινωνία μας. Είναι ένα φαινόμενο που έχει βαθιές οικονομικές και κοινωνικές ρίζες. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από την πλευρά της πολιτείας με τιμωρητικά μέτρα. Χρειάζεται μια βαθύτερη και ολιστική αντιμετώπιση του ζητήματος. Συνεργασία της πολιτείας, συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας, των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μία ουσιαστική αντιμετώπιση για τις ρίζες του προβλήματος, αλλά μία αντιμετώπιση τιμωρίας προς τους εφήβους. Εκτιμώ ότι όλοι θα πρέπει με μεγαλύτερη υπευθυνότητα να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, και όσον αφορά οι θεσμοί της πολιτείας, αλλά και όσον αφορά η κοινωνία των πολιτών. Και δεν είναι αυτό ευχολόγιο. Βλέπουμε ότι το ζήτημα αυτό αντιμετωπίζεται, για παράδειγμα, στα σχολεία με αποβολές, με τιμωρία των παιδιών, με τιμωρία των γονέων. Χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση. Εμείς έχουμε καταθέσει... Άρα δεν συμφωνείτε με το μέτρο της κυβέρνησης. Δεν συμφωνούμε με το γεγονός ότι το θέμα αυτό λύνεται με το να τιμωρούμε τα παιδιά. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να λυθεί όμως, κυρία Τελιγιορίδου? Είναι λίγο δύσκολη εξίσωση. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολη. Προφανώς, ακούστε λίγο, προφανώς η παραβατικότητα δεν είναι ένα φαινόμενο που προκύπτει ξαφνικά.
έχει βαθιές ρίζες στο τι συμβαίνει στην κοινωνία μας. Στον αποκλεισμό, για παράδειγμα, μεγάλου τμήματος του πληθυσμού από την οικονομική κανονικότητα. Έχουμε στη χώρα ένα περίπου 30% του πληθυσμού, το οποίο βρίσκεται στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Υπάρχει δηλαδή και ένα άλλο είδους υπόβαθρο από το πώς εφαρμόζονται κυβερνητικές πολιτικές. Μήπως για όλα αυτά, κυρία Τελεγιορίδου, φταίνε όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων 30-40 ετών, μεταξύ των οποίων ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ? Προφανώς, κύριε Φίλιππ. Άρα όλοι μας, και τα μέσα, και εμείς, όλοι μας. Ακούστε. Προφανώς σας είπα ότι δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Ναι, όχι. Απλά τα τελευταία χρόνια έχει πάρα πολύ μεγάλη έκρηξη. Αντιληπτό. Και γι' αυτό σας είπα ότι είναι ευθύνη όλων μας. Σωστό. Δεν υπάρχει ευθύνη που απευθύνεται σε ένα κόμμα. Σωστά. Ή σε μια κυβέρνηση. Έχει βαθιές ρίζες. Το ζήτημα όμως είναι ότι με την έκρηξη του φαινομένου αυτού θα πρέπει να υπάρχει μια πιο ουσιαστική και σφαιρική αντιμετώπιση. Μάλιστα. Και προφανώς όλοι έχουμε ευθύνη. Μάλιστα. Να πάρουμε και την άποψη του κυρίου Γραβίνα για να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα τη επικαιρότητα. Συμπληρώνοντας όσα είπαν και ο κύριος Κατσαφάδος και η κυρία Τελιγιορίδου, νομίζω ένα φαινόμενο καταρχήν έχει διεθνείς διαστάσεις. Δεν εντοπίζεται μόνο στη χώρα μας. Και ενδεχομένως σε άλλες χώρες να μην έχουμε εικόνα, αλλά είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Στα καθημάς όμως, γιατί μας νοιάζει και τι σημαίνει στη χώρα μας. Εγώ νομίζω. Είπαν σωστά πράγματα και ο κύριος Κατσαφάδος και η κυρία Τελιγιορίδου. Σίγουρα το έχει και κοινωνικο-οικονομικές αιτίες. Δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι άνθρωποι, παιδιά τα οποία βρίσκονται στο οικονομικό και κοινωνικό περιθώριο, δυστυχώς προσπαθώντας να τα απεξέλθουν, προσπαθώντας να δώσουν σημασία, προσπαθώντας και οι συνεπείς του COVID ενδεχομένως να επηρεάσαν να αντιδρούν με ένα τέτοιο τρόπο. Και η οικογένεια παίζει καθοριστικό ρόλο και το σχολείο, το σχολικό περιβάλλον, όλοι οι παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται σε όλο αυτό. Νομίζω θα ήθελα να σταθώ σε ένα ζήτημα. Στην ανάγκη αλλαγής προτύπων. Στην ανάγκη όλοι μας. Ναι. Οικογένειες, κράτος, σχολείο, όποιοι περιλαμβάνονται σε αυτό το κύκλο, να ορίσουμε διαφορετικά τα πρότυπα τα οποία ισχύουν για τα παιδιά. Αν καταφέρουμε και αποδείξουμε ως κοινωνία συνολικά και τα κόμματα συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα μέσα που είπε ο κύριος Χαριτάτος, ότι τα πρότυπα τα οποία πρέπει να ακολουθούν τα παιδιά είναι διαφορετικά και όχι αυτά τα οποία προβάλλονται. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για τη μουσική που ακούνε, καταλαβαίνετε, νομίζω πολύ καλά τι εννοώ. Ναι, όλα. Όλα αυτά παίζουν τεράστιο ρόλο. Και συν η έξαρση της τεχνολογίας, η λάθος χρήση της, η λεγόμενη μαγκαία η οποία δημοσιεύεται και αναπαράγεται και κάπως θεωρείται και ότι είναι. Και τα βίντεο. Όλα έχουν δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο ο κ. Κατσαφάδος ασχολήθηκε ενδεχομένως και είναι πιο ειδικός ως υφυπουργός, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Θέλει εκβάθρων αλλαγές. Θέλει πραγματικά όλοι να εισκύψουμε όλα τα κόμματα σε ένα εθνικό σχέδιο ενδεχομένως αντιμετώπισης της παιδικής. Με το σχολείο σε πρωτεύοντα ρόλο, με τις οικογένειες με συνεχείς ενημερώσεις, με την παρουσία ψυχολόγων. Νομίζω είναι πράγμα το οποίο ξέρουμε πώς πρέπει να γίνουν. Απλά απαιτείται πάρα πολύ δουλειά. Να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Αν μου επιτρέπετε. Για να ολοκληρώσουμε τον κύκλο, ναι. Η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά βήματα, θα γίνουν και ακόμα περισσότερα. Αλλά να ξεκαθαρίσω κάτι σε σχέση με αυτό το οποίο είπε η κυρία Τελιγιορίδου. Προφανώς και πρέπει να είναι πολυδιάστατη η αντιμετώπιση του φαινομένου της εφηβικής παραβατικότητας, ξεκινώντας βέβαια, όπως σας είπα πρώτα, από τα σπίτια και τα σχολιά μας. Από εκεί και πέρα όμως και η τιμωρία είναι απαραίτητη. Εδώ είναι η διαφωνία μας. Κάπου θα συμφωνήσετε, κάπου θα διαφωνήσετε. Εδώ υπάρχει μια διαφωνία. Ίσως κάπου στη μέση. Δεν μπορεί να υπάρχει μια απόλυτη ατιμωρησία. Είχαμε να δούμε αποβολή σε ένα σχολείο. Δεν σας διέκοψα, δώστε μου μισό λεπτό σας παρακαλώ. Λοιπόν, δεν μπορεί να ζουν όλοι υπό ένα καθεστώς ατιμωρησίας. Υπάρχουν συνέπειες γύρω από τις πράξεις τις οποίες κάνουν και για τα παιδιά και για τους γονείς. Και γι' αυτό το οποίο είπε πολύ εύστοχα, αν θέλετε, ο κ. Γλαβίνας, σε όλη αυτή την προσβασιμότητα η οποία υπάρχει στις νέες τεχνολογίες. Δεν θα ξεχάσω ένα παράδειγμα το οποίο μου είπε ένας ειδικός. Μου λέει, θα αφήνατε ποτέ ένα μωρό παιδί να διασχίσει μια λεωφόρο μόνο του? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βρίσκεται μπροστά σε έναν τεχνολογικό πλούτο αυτή τη στιγμή ένα παιδί, όπου με την ανοχή, αν θέλετε, και την προτροπή των γονιών για να τα αφήσουμε να τα παρκάρουμε εντός εισαγωγικά. Ξέρετε, είναι, και το λέω πρώτος εγώ, που το έχω κάνει με το δικό μου το παιδί δυστυχώς. Δεν μπορεί να βγαίνουμε, να βγάζουμε έξω τα παιδιά μας και να τους δίνουμε ένα κινητό για να κάθονται και να απασχολούνται και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Γίνεται σε πολλές περιπτώσεις, ότι λέμε κάτσε, πάρε το κινητό, εκείνη κάτσε την για ώρα, να... Εκείνη την ώρα είναι το μωρό παιδί το οποίο μπαίνει μέσα σε μία λεωφόρο. Και δεν θα αφήναμε ποτέ ένα παιδί να περάσει. Κυρία Τελιγιορίδου, θα μας επιτρέψετε να... Μία φράση μόνο. Ελάτε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι, η φράση που θέλω να πω είναι η εξής.
το ζήτημα αντιμετωπίζεται με την πρόληψη. Μάλιστα. Γι' αυτό μίλησα για την αντιμετώπιση των αιτίων. Έχετε, αυτό είναι κάτι τόπος, ναι. Που δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Είναι καθαρή αν η θέση σας. Να το μειώσουμε, πρέπει να υπάρχουν πολιτικές πρόληψεις. Ξεκάθαρη θέση σας. Βοηθήστε μας τώρα και οι τρεις, παρακαλούμε, επειδή θελήσαμε να κάνουμε κάτι που το συζητάμε στις παρέες. Η καλή συνάδελφος Χριστίνα Θανάση βγήκε στους δρόμους και μίλησε με τους απλούς πολίτες, με εμάς δηλαδή. Όλοι μας. Και αναρωτήθηκε, είστε ευτυχισμένοι στη χώρα που ζείτε? Έτσι. Είμαστε ευτυχισμένοι στη χώρα που ζούμε? Πέρα από πολιτικές, κόμματα, τίποτε. Αυτό που εμείς ζούμε κάθε μέρα μας προσφέρει μια γαλήνη και μια ηρεμία να συνεχίσουμε την πορεία της ζωής μας και τους στόχους μας. Και άλλα ζητήματα, όπως το υψηλό κόστος ζωής, η ανεργία, η ακρίβεια. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ και μετά να επιστρέψουμε και θέλουμε ένα σχόλιο από όλους σας. Πώς ευχαριστημένοι είναι τελικά οι Έλληνες με την ποιότητα της ζωής τους? Τι είναι αυτό που τους δυσκολεύει στην καθημερινότητά τους και τι θα ήθελαν να αλλάξει μελλοντικά? Η ποιότητα της ζωής στην Ελλάδα είναι σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι, και αν τα καταφέρεις. Και δεν βλέπουμε ελπίδα από πουθενά, γιατί ακόμα και στην πόλη μας που κατεβαίνουμε, τα πάντα είναι βρώμικα. Περιμένω επιτέλους το κράτος να γίνει το παράδειγμα για τον πολίτη. Δεν μπορώ να πω ότι περνάμε καλά. Τι θα θέλετε να αλλάξει? Οικονομικά το βασικό είναι. Στη χώρα εδώ, γενικά στην Ελλάδα, μια χαρά είναι. Συγκριτικά με το εξωτερικό, Βόρεια Ευρώπη και Κεντρική, δεν έχει καμία σχέση. Αλλά είμαστε καλά συγκριτικά με τις τρίτες χώρες. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη, γιατί όλα είναι στα ύψη. Είναι ακριβά τα πράγματα στα σούπερ μάρκετ και πάρα πολύ φορή. Η ζωή είναι αρκετά ακριβή, η μισθή είναι αρκετά χαμηλή. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένα αίσθημα αδικίας. Δεν βγαίνει να δουλεύεις 2-3 δουλειές και να μην έχεις τα βασικά μετά. Γι' αυτό θα φύγω του χρόνου. Πολύ υψηλές τιμές σε όλα, στο ρεύμα, στο σούπερ μάρκετ και πολύ χαμηλή μισθή. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι στο μέλλον, είστε αισιόδοξοι? Όχι ιδιαίτερα. Πάντα ελπίζουμε, αλλά δυστυχώς δεν το βλέπω. Απεσιόδοξοι φαίνονται, κύριε Κατσαφάδων, για να ξεκινήσουμε από εσάς. Απεσιόδοξοι φαίνονται οι Έλληνες ότι δεν θα αλλάξει κάτι το επόμενο διάστημα. Καταρχήν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ το οποίο κάνατε, αυτό το οποίο αποτυπώνεται είναι αυτό το οποίο έχει θέσει και ως πρώτη προτεραιότητα η κυβέρνηση. Η ακρίβεια. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ο κάθε Έλληνας πολίτης, η ελληνική κοινωνία. Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχουν ούτε μαγικά καπέλα, ούτε μαγικά ραβδάκια. Έχω κάνει μια προσπάθεια. Ούτε μαγικά ευρώ όμως όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ για να πληρώσουμε τον ταμείο. Ακούστε. Η κυβέρνηση... Εντάξει, και να τα λέμε όλα. Έτσι ακριβώς είναι. Η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια. Νομίζω ότι τα τελευταία στοιχεία προχθές, τα οποία ανακοινώθηκαν γύρω από τα οικονομικά αποτελέσματα, μας κάνει πολύ αισιόδοξους. Όχι μόνο για το μέλλον, αλλά και για το παρόν. Να σας θυμίσω ότι αυξάνονται οι μισθοί συντάξεις στην πατρίδα μας, δεν αυξάνονται. Γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να έρθουμε σε ένα επίπεδο σύγκλησης με τους μισθούς και τις συντάξεις οι οποίες υπήρχαν στο εξωτερικό. Ναι, ξεκινήσαμε... αλλά μου, επειδή το κάνω αυτό το ρεπορτάζ. Η αφετηρία μας ήταν πολύ χαμηλή. Και καθημερινά είμαι στις αγορές, βλέπουμε τις τιμές να μην πέφτουν από τα ράφια και από το σούπερ μάρκετ και από τις λαϊκές αγορές και ο κόσμος στενάζει για να πάει. Αυτό... Ξέρετε ότι μια τετραμελή οικογένεια για να βγάλει τα ψώνια του μήνα, για παράδειγμα, χωρίς ενίκεια και λοιπά έξοδα, αυτό θέλει 600 ευρώ μισό. Αυτό ακριβώς σας λέω. Ότι που είναι ο βασικός μισθός σχεδόν. Ακούστε, αυτό ακριβώς σας λέω. Ότι δυστυχώς η αφετηρία σε εμάς ήταν πολύ χαμηλά και γίνεται μια προσπάθεια σύγκλησης. Δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Εμείς αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να μειώνουμε με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες τις οποίες έχουμε τα φορολογικά βάρη στην ελληνική κοινωνία, να αυξάνουμε μισθούς και συντάξεις, ούτως ώστε να έρθει, να έρθει αυτή η περιβόητη σύγκληση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμασταν πολύ χαμηλά. Ξεκινήσαμε πολύ χαμηλά. Τα ενθαρρυντικά στοιχεία όμως, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι έχουμε μια ανεργία η οποία είναι σταθερά κάτω από τις 10 μονάδες, είμαστε στις 9,5 μονάδες. Πλέον η Ελλάδα δεν είναι το μαύρο πρόβατο σε σχέση με την αναλογία η οποία υπήρχε ανάμεσα στο ανάμεσα πάντως στο έχουμε χρέος, πολύ δρόμο να διανύσουμε ανάμεσα στο χρέος και στο ΑΕΠ. Αυτό και βεβαίως και κινούμαστε με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οφείλονται στις επενδύσεις. Αλλά ότι έχουμε πολύ χρόνο να διανύσουμε είναι δεδομένο. Εμείς δεν ερχόμαστε να πούμε ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα, αλλά ότι έχουμε ένα σχέδιο όπου σταθερά και συντεταγμένα μπορούμε να δώσουμε την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία. Πάντως μέρα-μέρα ο κόσμος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, έτσι μέρα, δεν είναι, κύριε Τελεγιώργη, τα ξέρετε καλύτερα από τους άντρες εδώ, όπως και να έχει. Και οι άντρες πάνε στο σούπερ μάρκετ. Όλοι πάνε. Έχουν αλλάξει τα πρότυπα. Όχι, δεν το λέω γι' αυτό, αλλά εντάξει, μία γυναίκα τώρα. Τουλάχιστον αν δεν προλαβαίνουμε να πηγαίνουμε σίγουρα σε μίνι μάρκετ για να ψωνίσουμε κάτι τέτοιο. Ελάτε.
Κυρία Τελιγιορίδου. Κοιτάξτε, δεν αρκούν οι διαπιστώσεις. Ακούω τον κύριο Κατσαφάδο να λέει ότι αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως χρειάζεται πολιτικές επιλογές για να λυθεί, οι οποίες όχι μόνο δεν υπάρχουν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Ο κύριος Κατσαφάδος λέει ότι ξεκινήσανε από χαμηλά και σιγά σιγά προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα. Εγώ ένα μόνο στοιχείο θα σας δώσω. Από το 2021 μέχρι σήμερα, μόνο από έμεσους φόρους οι Έλληνες πολίτες έχουν πληρώσει επιπλέον 53% για παράδειγμα στο ΦΠΑ. Έχουμε μια τεράστια έκρηξη της ακρίβειας, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν αντιλαμβάνεται το πρόβλημα ώστε να πάρει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας μέσα από ελέγχους, για να βάλει πλαφόν στην ενέργεια, στα καύσιμα, για να μηδενίσει το ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής. Αντιθέτως, έχουμε μία αύξηση και στον προϋπολογισμό, όπως φαίνεται, της φορολογίας. Έχουμε μία μείωση του ποσού για τις κοινωνικές παροχές. Έχουμε τη διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έχουμε την υποβάθμιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, υποβάθμιση των κοινωνικών πολιτικών, αύξηση του ιδιωτικού χρέους, κίνδυνο των πολιτών με τα κόκκινα δάνεια και εκβιασμούς και από τα φαντς με την μη προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε πλέον και βουλευτές της κυβέρνησης που καταθέτουν σχετικές ερωτήσεις. Και γενικότερα το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν υπάρχει κανονικότητα στις εργασιακές σχέσεις. Δεν έχουμε έστω τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μια κυβέρνηση η οποία έχει διαλύσει το 8ωρο, έχει αφήσει απλήρωτες υπερορίες. Η κατάσταση λοιπόν σε όλους τους τομείς είναι πραγματικά δύσκολη και είναι λογικό οι Έλληνες πολίτες και από το ρεπορτάζ που δείξατε να μην μπορούν να νιώθουν. Ευχαριστούμε κύριε Τελιγιορίδου. Συγγνώμη, δεν θέλω να γινόμαστε με το μάλιστα. Απλά τώρα με ενημερώνουν ότι έχουμε 30 λεπτά ακόμα καθαρού χρόνου. Έχει μειωθεί ο χρόνος εκπομπής κατά 15 λεπτά. Έχουμε δύο break, το οποίο είναι 7 με 8 λεπτά. Και πρέπει ταυτόχρονα να μιλήσει ανθρώπινα και λογικά με τον Κατσαφάδο, τον Γλαβίνα και την Τελιγιορίδου. Και φυσικά να μιλήσει για την εγκληματικότητα, την ανική αργότερα με την κυρία Στέλλα Αργυρίου και να μιλήσει με τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Όλα αυτά, αν δεν μιλήσει. Μια που μιλάμε όμως. Αν δεν μπουκάρει τον τρομοκαίτη. Μιλάτε, μιλάτε, μιλάτε. Κύριε Γλαβίνα, βοηθήστε μα γρήγορα. Μια γρήγορη απάντηση. Ένα δευτερόλεπτο. Δεν θα απαντήσω, κύριε Τελιγιορίδου. Θα μου δοθεί η δυνατότητα να απαντήσω μετά, γιατί με πολλά πράγματα θα διαφωνώ. Αλλά να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στα στελέχη τη ελληνική αστυνομία, μια που μιλάτε για εγκληματικότητα, γιατί σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στις κυρίες. Κύριε Γλαβίνα. Έλατε, έλατε. Χρόνια πολλά. Δείκτης ευτυχίας. Η χώρα καταρχήν καταρακύλησε. Από την 56η θέση πήγε στην 64η. Εσείς φαντάζομαι δεν επιλέξατε ποιοι θα μιλήσουν στον δρόμο. Όχι, ακούσαμε κανονικούς ανθρώπους. Όχι, είπαν, έτσι, βγήκαμε στον δρόμο, κάναμε ρεπορτάζ. Τα οποία πιστεύουμε. Αίσθημα αδικίας, χαμηλή μισθή, ακρίβεια, φυγή στο εξωτερικό. Ζητήματα τα οποία θεωρητικά περιμέναμε από μια κυβέρνηση η οποία επαγγελόταν την κανονικότητα, ότι θα τα λύσει όλα, τελικά φαίνεται ότι δεν τα λύνει. Προσέξτε να δείτε. Διόγκωση, είπε ο κύριος Κατσαφάδος, μαζεύουμε λέει φόρους, έχουμε αυξήσει. Το θέμα είναι ότι έχουμε τέτοια διόγκωση φόρων. Που ενώ λένε ότι τους μειώνουν, η Νέα Δημοκρατία λέει μειώνουμε τους φόρους, τελικά συλλέγουν πολύ περισσότερους. Από πού τους συλλέγουν? Από τους έμεσους φόρους. Από πού προέρχονται αυτοί οι έμεσοι φόροι? Από τα χαμηλότερα στρώματα. Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Κατσαφάδο. Μειώνεται φόρους για τους λίγους, ενώ για τους πολλούς, μέσα από τα έμεσα φορολογικά έσοδα, τα οποία διωγγώνονται με βάση αυτά που λέτε εσείς, δυστυχώς τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Λέω, έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Αυξήθηκε ακόμη περισσότερο. Πολύ σοβαρή εξέλιξη. Μάλιστα. Όταν αυτά τίθεται στο τραπέζι, όταν ο κίνδυνο, είμαστε πρωταθλητές στον κίνδυνο της αύξησης της φτώχειας και όταν έχουμε την τέταρτη χειρότερη επίδοση στον κίνδυνο της φτώχειας στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, νομίζω τα πράγματα δεν μπορεί να πηγαίνουν καλά, κύριε Κατσαφάδο. Όσο και να αυξάνονται οι μισθοί. Όσο και να αυξάνονται οι μισθοί. Γιατί πρέπει καλώς να περάσουμε και στο ο πληθωρισμός και η ακρίβεια είναι τόσο μεγάλη που αδυνατούν οι πολίτες να τα αποκτήσουν. Και αυτό και αισθάνονται ένα δευτερόλεπτο να δώσω μια απάντηση. Ζητάτε ένα δευτερόλεπτο που είναι γενικά για τις πολιτικές. Τώρα δεν αφήνετε να τα μεταξύ σας τώρα. Καταργήθηκε. Έλφια μειώθηκε.
Θα πεταχτεί και η κυρία Τριγιορίδη Χατζηδάκη και λέει, δεν ξέρει τι δουλειά. Αλλά να λέμε την αλήθεια. Ναι, αλλά πάμε να κάνουμε διαχείριση. Όπα, όπα, όπα. Ένα λεπτό, όπα. Όπα, όπα, παιδιά. Ένα-ένα. Σα έκανα ολόκληρη εισαγωγή γιατί βιαζόμαστε και ζήτησα και συγγνώμη. Ελάτε, ελάτε. Πάμε στο θέμα του Πασόκ. Λοιπόν, εσείς πάμε λίγο μετά του ΣΥΡΙΖΑ και τελειώσαμε και σα αγαπάμε πάρα πολύ. Όλα καλά, τα λογοδοτούμε. Από Δευτέρα, τι έχουμε. Δεν λέει κανεί αντίθετο. Περιμένουμε το νέο σχήμα. Κλείσαμε το νέο σχήμα. Ο πρόεδρο θα ανακοινώσει Δευτέρα και Τρίτη τι σχετικέ ανακατατάξει και τι αποφάσει του. Όλα θα γίνουν με σχέδιο και πρόγραμμα. Αντιπρόεδρε. Όλα θα τα ακούσετε αύριο. Πείτε μας κάτι, κύριε Κλαμίνα, τώρα τι είναι, θα τα ακούσουμε αύριο. Όλοι, θα σας πω αυτό, νομίζω θα σας καλύψω. Όσοι συμμετείχαν στην εσωτερική, στην εσωκομματική μας διαδικασία, όσοι και όσες πραγματικά αποδείξαν ότι είναι άξιες στελέχη και έχουν να προσφέρουν, ναι, έχουν εκλογική απήχηση, έχουν πολιτικές θέσεις, μπορούν πραγματικά να αποτελέσουν το πρόσωπο του Πασόκ προς την κοινωνία. Φυσικά όλα αυτά τα στελέχη έχουν πολύ μεγάλη αναγνωρισιμότητα και δυναμική μέσα στην κοινωνία. Προφανώς θα έχουν κέριο ρόλο στην επόμενη μέρα του Πασόκ. Θα είναι στην πρώτη γραμμή. Κυρία Διαμαντοπούλου, μάθαμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ήδη μιλήσει. Θα μιλήσει και με τους υπόλοιπους και νομίζω όλα αυτά. Με τον κύριο Γερουλάνο δεν ξέρουμε αν έχει μιλήσει ή έχει μιλήσει. Θα μιλήσει νομίζω το επόμενο διάστημα, δεν κάνω λάθος σήμερα. Δεν μπορεί να μην έχω και την τέλεια πληροφόρηση ενώ, αλλά νομίζω όλα θα γίνουν. Και όλοι... θα τον βάλετε σε ενεργό ρόλο ή θα τον αφήσετε σε ενεργό ρόλο. Ο καθένα, εκεί μπορεί να είναι, κύριε Διαμαντοπούλου, δεν είναι βουλευτή. Ο κύριο Γερουλάνο είναι βουλευτή. Ο καθένα, λοιπόν, νομίζω αναλόγω με τι συνθήκε οι οποίε επικρατούν προ αυτό, νομίζω θα πάρει και τη θέση και θα αποδείξουν όλοι ότι μπορούν να χτίσουν το λεγόμενο κυβερνητικό Πασόκ. Και μία πολύ γρήγορη ερώτηση και στην κυρία Τελιγιορίδου. Κύριε Τελιγιορίδου, τώρα σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά σα, καταλαβαίνουμε ότι δεν επικρατεί ηρεμία, το βλέπουμε όλοι. Ακούσαμε χθες πάλι τον κύριο Κασελάκη να λέει αφήστε με να κατέβω υποψήφιος και αφήστε με να χάσω, αφήστε με να με κρίνει ο λαός. Και μάλιστα αυτά τα είπε από την Καστοριά, τον είχαμε χθες στην περιοχή μου. Κοιτάξτε, πράγματι πολλές φορές σε αυτή την κρίση που περνάμε δεν επικρατεί ούτε η ηρεμία, ούτε η ψυχραιμία, ούτε η νυφαλιότητα. Το πρόβλημα που έχουμε είναι καθαρά πολιτικό και γι' αυτό καθαρά πολιτική θα πρέπει να είναι και η λύση, την οποία οφείλουμε να δώσουμε την δυνατότητα να την δώσει το σύνολο των μελών του κόμματος. Γι' αυτό και λέω ότι το συνέδριο είναι εκείνο, το οποίο είναι το ανώτατο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ, που θα δώσει τη λύση, θα εγκρίνει ή θα απορρίψει τις υποψηφιότητες. Και θεωρώ ότι με αυτήν την λογική μπορούμε να εγγυηθούμε την ενότητα, τη συνέχεια και την προοπτική μας, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν. Δεν πιστεύετε ότι έχετε αργήσει λοιπόν, όμως. Είναι εκείνο που θα αποφασίσει. Με όλες αυτές τις διαδικασίες, κυρία Τελιγιορίδη, που βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα, δεν πιστεύετε ότι έχετε καθυστερήσει από τα βασικά θέματα, από τον ασχολείστε ως ΣΥΡΙΖΑ, με τα βασικά θέματα της κοινωνίας και των πολιτών που σας ψήφισαν και σας στηρίζουν ακόμα. Κυρία Φόσκολο, έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς αυτό το πολεμικό κλίμα και αυτός ο φαύλος κύκλος της εσωστρέφειας σε πολύ μεγάλο βαθμό μας έχει αποπροσανατολίσει από την ευθύνη που έχουμε ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι λοιπόν υποχρέωση όλων να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να αφήσουμε αυτά τα φαινόμενα τα εμφυλιοπολεμικά πίσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ευχαριστούμε και για την ανοχή. Να είστε καλά. Ναι. Πάλι ευχαριστούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα. Κύριε Κλαβίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναμένουμε αύριο να δούμε τις εξελίξεις. Όλα, όλα, στην ώρα. Να είστε καλά, κύριε Τελιγιορίδου και εσείς.